Παρά το γεγονός ότι οι προβλέψεις των μετεωρολόγων για εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων στο Βόλο αυτό το Σαββατοκύριακο δεν επιβεβαιώθηκαν, ο προγραμματισμός της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Προστασίας για λειτουργία του ΚΑΠΗ στην οδό Κωνσταντά Μεδών Δαλεζίου, προκειμένου να βρουν καταφύγιο άστιγοι συνάνθρωποι μας, υλοποιήθηκε κανονικά. Από νωρίς το πρωί, το κεντρικό ΚΑΠΗ του Δήμου ήταν ανοιχτό και εφοδιασμένο με κουβέρτες, υπνόσακους, ροφήματα και τρόφιμα για τη φιλοξενία όσων δεν έχουν που να περάσουν τη νύχτα. Πολύτιμη είναι η συμβολή σε αυτή την προσπάθεια των εθελοντών της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης και της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων. Οργανώσαμε την υποδοχή αυτών των ανθρώπων, δηλαδή έχουμε κουβέρτες, sleeping bags, τρόφιμα, ροφήματα όπως σας είπα προηγουμένως. Και άρα λοιπόν, άσχετα με το αν χιονίσει ή δεν χιονίσει μέσα στο Βόλο, όπως υποτίθεται ότι θα χιόνιζε, όπως υποτίθεται ότι θα έπρεπε να περιμένουμε, έχουμε τη δυνατότητα σήμερα να πούμε ότι κάνουμε μια πρώτη καλή πτήση. Θα λειτουργήσει αυτό το σύστημα μέχρι τη Δευτέρα το πρωί, το μεσημέρι, και στη συνέχεια θα το έχουμε πάντα. Επιλέξαμε να είναι ο χώρος στο κέντρο του Βόλου, διότι όπως καταλαβαίνετε πρέπει να είναι και χρηστικός. Από το πρωί σήμερα αρκετοί άστεγοι πέρασαν από το ΚΑΠΗ του Δήμου, έκατσαν για λίγη ώρα και στη συνέχεια έφυγαν με σκοπό να επιστρέψουν το βράδυ. Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας επεσήμανε ότι αυτή η πρωτοβουλία θα καθιερωθεί και θα υλοποιείται σε κάθε περίπτωση εκδήλωσης ακραίων καιρικών φαινομένων. Όταν θα πέφτει η θερμοκρασία σε πολύ χαμηλά επίπεδα, θα προβλέπεται δηλαδή σημαντική πτώση θερμοκρασίας κυρίως τη νύχτα, θα φροντίζουμε να υπάρχει ένας χώρος ο οποίος θα είναι θερμενόμενος, θα υποστηρίζεται από εθελοντές ή υπαλλήλους, και θα υπάρχει η δυνατότητα να έχουν αυτοί οι άνθρωποι φαγητό, τροφή, ροφήματα κλπ.